Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, αναφερόμενος στο δίλημα των εκλογών, είπε το εξής: αν όχι εμείς, τότε ποιοι θα είναι αυτοί που θα διαχειριστούν τις τύχες της χώρας μας, αφού κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει πρόγραμμα αποδοτικό και αποτελεσματικό. Για να το δούμε λοιπόν αυτό. Τι λέει το κόμμα σας, πώς απαντάει σε αυτό το δίλημα που θέτει ο κύριος Μητσοτάκης? Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στη βάση του ερωτήματός σας πιο συγκεκριμένα, τι επιχείρησε για ακόμα μία φορά? Επιχείρησε να εγκλωβίσει το λαό σε κάλπικα διλήμματα. Με το ερώτημα, όπως αναφέρετε κι εσείς, αν όχι εμείς, ποιος τότε, έτσι δεν είναι? Στην ουσία, τα επιτελεία, αν θέλετε, του συστήματος, τα οποία μέσα σε αυτά είναι και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και τα υπηρετεί, έχουν στήσει και σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η ομιλία του Πρωθυπουργού, μια παγίδα στο λαό. Δηλαδή? Την παγίδα της αναμονής. Δηλαδή, ώστε να κρατάνε το λαό μια ζωή στο περίμενε και από την άλλη να τρέχουν τα αντιλεκά σχέδιά τους για να ισοπεδώνονται τα δικαιώματα, οι ανάγκες, οι κατακτήσεις, αν θέλετε, του λαού μας. Και σε αυτό το σχεδιασμό, αν κάτι μπορεί να προκύψει θετικό για το λαό φυσικά, αυτό δεν θα έρθει μέσα από τα διάφορα εκλογικά σενάρια ή από όποιους χειρισμούς, επιλογές κτλ. Που μπορεί να κάνει ή θα κάνει η άρχουσα τάξη και τα κόμματα που την υπηρετούν. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο μοναδικός δρόμος, αυτό το θετικό που μπορεί να προκύψει για το λαό, θα έρθει μόνο με τη δική του δράση, τις επιλογές που ο ίδιος θα κάνει. Αυτό όμως ξέρετε ότι είναι δύσκολο. Δεν χρειάζεται να περιμένει, να βγει μπροστά και να γίνει αυτός ο πρωταγωνιστής. Αν μου επιτρέπετε όμως για τη ροή της συζήτησης, αυτό που λέτε μπορεί να έχει τη δική του βάση προς συζήτηση, ωστόσο στην πράξη είναι πολύ μακρινό από την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, γιατί το λέτε αυτό? Διότι μέχρι να καταφέρει ένας πολιτικός χώρος να εμπνεύσει την πλειοψηφία των πολιτών και να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους, δηλαδή να σηκωθούν από τους καναπέδες τους και να κινητοποιηθούν, χρειάζεται ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Κοιτάξτε, η εμπειρία ιστορική αυτό λέει, έτσι, και αυτό σας το λέω. Κοιτάξτε, όσο θα φέρνει ο χρόνος, θα φέρνει η ώρα. Και η εμπειρία του λαού μας, αυτή τη δεκαετία, ειδικά αυτή την δεκαετία που με τα μνημόνια, με τα μέτρα, με το τσάκισμα των δικαιωμάτων του, η οποία συνεχίζεται και τώρα και με την κρίση αλλά και τη διαφυνόμενη κρίση, την ενεργειακή αλλά και τη διαφυνόμενη οικονομική κρίση που είναι οι επιθύρες. Λοιπόν, νομίζω έχει δώσει αρκετή πείρα στο λαό μας, γιατί έχει πάθει φυσικά αρκετά, και απέναντι στα όποια κελέσματα του Πρωθυπουργού ή των άλλων αστικών κομμάτων, γιατί όλοι συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, στη λογική δηλαδή του περίμενε ή στη λογική του σωτήρα, ο οποίος μπορεί να προκύψει από τις επόμενες εκλογές, και λέω συγκεκριμένα ΣΥΡΙΖΑ ή όποιο άλλο σενάριο ενδεχόμενης κυβέρνησης, έχει στόχο να παροπλήσει το κίνημα, να εφησυχάσει το λαό μας, να μην σηκώνεται αυτό που είπατε, να μην σηκωθεί από τον καναπέ και να διεκδικήσει. Γεγονός που ιστορικά αποδεικνύεται με τον αντίθετο τρόπο. Όταν μόνο οι λαοί ξεσηκώθηκαν, οργανώθηκαν και διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους, τότε πέτυχαν και κατακτήσεις. Αλλά και από τα πρόσφατα τελευταία χρόνια, αν θέλετε, σε μια σειρά κλάδους στη χώρα μας, που οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτή την τεράστια επίθεση που δέχονται και με τα βάρβαρα μέτρα που ξεδιπλώνονται από όλες τις κυβερνήσεις, κατάφεραν έστω σε μικρό βαθμό, αναντίστοιχο φυσικά από την ανάγκη της εποχής, από τις ανάγκες της εποχής, κατάφεραν και απέσπασαν κάποιες κατακτήσεις, στη λογική δηλαδή της ανακούφισης και μόνο. Ναι. Φυσικά εμείς δεν λέμε ότι είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά από την άλλη μεριά είναι μονόδρομος για το λαό μας, θεωρούμε αυτό. Άρα με αυτή τη λογική δεν θα σκεφτόσασταν ποτέ να μπείτε σε μια κυβέρνηση ευρείας, κεντροαριστερή κυβέρνηση? Τώρα αυτό το ερώτημα... Ή τουλάχιστον να έχετε την ανοχή μια κυβέρνηση. Καμία ανοχή και καμία συνεργασία με κυβερνήσεις οι οποίες έχουν αποδειχθεί στην πράξη, αυτό που λέτε κεντροαριστερές ή αριστερές, ή μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, οι οποίες έχουν αποδειχθεί
ότι προωθούν τα συγκεκριμένα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, είναι προσαρμοσμένα και αποδέχονται τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου που προϋποθέτει το τσάκισμα του λαού μας. Το τσάκισμα των λαών είναι όμως λίγο... και το τσάκισμα του λαού μας. Να σας ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, εμπειρία υπάρχει και σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, να σας θυμίσω το 12. Το 12, το Κομμουνιστικό Κόμμα το έχει πληρώσει αυτό. Ενώ στο εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί και τότε η επίθεση σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών που έχει γίνει στο κόμμα μας προεκλογικά ή μέσα στην περίοδο των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, να σας θυμίζω, ήταν η συνεργασία ή όχι σε κυβέρνηση αριστεράς. Και εμείς τι είχαμε πει τότε, ότι φυσικά και δεν μπαίνουμε σε μια τέτοια κυβέρνηση γιατί θα προδώσουμε το κίνημα και το λαό. Αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν σωστή η επιλογή. Να σας πω όμως, αποδείχθηκε στην πράξη. Από το τι βίωσε ο λαός μας και στα περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα τρίτο μνημόνιο, εφαρμογή όλων των προηγούμενων μνημονίων συν ένα τρίτο μνημόνιο και πάει λέγοντας. Μήπως όμως... Άρα λοιπόν καμία συμμετοχή σε τέτοιες κυβερνήσεις. Ωραία. Θέλω όμως κάτι να ρωτήσω, επειδή από ό,τι κατάλαβα λέτε ότι ένα κόμμα, ξέρω εγώ, πέντε πολιτικές, κάπως έτσι. Αλλά δεν μπορεί να είναι όλα τα κόμματα υπηρέτες εντός ή εκτός εισαγωγικών της ολιγαρχίας. Φαντάζομαι υπάρχουν και κόμματα τα οποία τη διαμάχονται. Να σας πω, όταν αποδέχεσαι, λέω ως κόμμα, τα άλλα κόμματα, τα αστικά κόμματα που λέμε εμείς, ανεξάρτητα τα όποια διαφορετικά μικρά ή μεγάλα μείγματα διαχείρισης που προτείνουν. Λοιπόν, όταν αποδέχονται τη βασική στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ιερό Ευαγγέλιο τις συνθήκες, τις συμφωνίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υπερελιστικών οργανισμών, ΝΑΤΟ και κατ' επέκταση Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αμερικάνων και πάει λέγοντας. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα θα ακολουθήσουν, που η στρατηγική αυτή έχει να κάνει με το πώς θα ενισχύσει το ίδιο το σύστημα, την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη, που προϋποθέτει όμως το τσάκισμα, αυτό που είπα και πριν, το τσάκισμα των εργατικών και λαϊκών δικαιωμάτων. Από μισθούς, από παροχές, από. Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν το ΚΚΕ να συμπράξει με τέτοιες δυνάμεις? Μάλιστα. Βέβαια κάποιος μπορεί να σας κατηγορήσει, και το λένε κάποιοι από την πλευρά την κεντροαριστερή, ότι με αυτή τη στάση ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς στηρίζεις τη Νέα Δημοκρατία όταν αρνείσαι να συνεργαστείς με ένα ας το πούμε προοδευτικό, βάλτε το εντός εισαγωγικών, κόμμα, ή να του δώσεις την ανοχή σου για να φτιάξει κυβέρνηση. Ποιο είναι το προοδευτικό κόμμα, για να καταλάβω τώρα? Ποιο? Γιατί είναι, τώρα θα χάσουν, είναι το ΠΑΣΟΚ και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά όλα αυτά τα κόμματα έχουν δώσει εξετάσεις, το βάζω σε εισαγωγικά, έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους κυβερνώντας και έχουν τσακίσει το λαό. Άρα λοιπόν, όποιος το μπορεί να το σκέφτεται αυτό ή να το λέει, προφανώς διακατέχεται από ένα, θα έλεγα, και αντικομμουνιστικό σύνδρομο. Μάλιστα. Διότι το ΚΚΕ λέει ξεκάθαρα ότι απέναντι σου ποιες είναι οι αιτίες που βρίσκεται η χώρα μας, ο λαός μας, βιώνει αυτή την τραγική κατάσταση σήμερα, όλα αυτά τα χρόνια, ποιες είναι οι αιτίες, για ποιον γίνονται και σε βάρος ποιου, του λαού δηλαδή. Και αυτό που προσπαθεί φυσικά με την παρέμβασή του, τι είναι, να αφυπνίσει τον κόσμο, τους εργαζόμενους, να οργανώσουν την πάλη τους μέσα από τα συνδικάτα, μέσα από τους συλλόγους τους, σε κατεύθυνση ρήξης με αυτές τις πολιτικές και ανατροπή αυτής της πολιτικής. Και φυσικά αυτό που λέμε είναι ποιο, ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μας, οι ίδιοι εργαζόμενοι δηλαδή, το εργατικό επιστημονικό δυναμικό, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, ο λαός μας στην πλειοψηφία του, η νεολαία, μπορούν να ζήσουν όπως τους αξίζει. Όμως ακριβώς η εξέλιξη του ίδιου του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος, ενώ βρισκόμαστε το 2022, μας γυρίζει 100 χρόνια πίσω. Τώρα... Αυτό πόσο σύγχρονο και προοδευτικό μπορεί να λέγεται, που να μπαίνει και ως πρόσημο προοδευτικότητας σε κάποια κόμματα που κυβερνούν ή που προφανώς
θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά που κυβέρνησαν όμως. Πόσο προοδευτικό είναι σήμερα να πληρώνεις, για παράδειγμα, πανάκριβα την ενέργεια με τους λογαριασμούς στα ύψη, με χιλιάδες εντολές. Εδώ όμως η κυβέρνηση είπε ότι έχει κάνει το καλύτερο δυνατόν, έχει στηρίξει τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις. Για το λαό, τον ελληνικό, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι, σας λέω και πάλι, οι λογαριασμοί όμως είναι στα ύψη. Έχουμε χιλιάδες εντολές αποκοπής ρεύματος και φυσικά προγραμματίζουν και από ό,τι μας προετοιμάζουν για το βαρύ χειμώνα, όπως λένε εδώ και καιρό, μαστίγιο και καρότο για ρεύμα και θέρμανση με το δελτίο. Κόβοντας ακόμα, αναγκάζοντας μάλλον το λαό να κόψει εντελώς και από τα πιο αναγκαία ή τα αναγκαία, αν θέλετε, προκειμένου να ανταποκριθεί στις τεράστιες αυξήσεις, όχι μόνο της ενέργειας αλλά και των προϊόντων κτλ. Και φυσικά αποσιωπούν τι? Την πολιτική ακριβώς που και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι προπροηγούμενες, σε συμφωνία με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πολιτική δηλαδή γίνεται λόγος απελευθέρωσης της ενέργειας. Και φυσικά τη δημιουργία του πράσινου, αυτό που λένε πράσινου ενεργειακού μείγματος. Αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες του λαού? Όχι. Την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων εξυπηρετεί. Όπως φυσικά τις πράσινες ενέργειες. Κύριε Λαμπρούλη, στα περίπου 3 λεπτά που απομένουν, θέλω λιγάκι να σας ρωτήσω, να μου πείτε πώς σχολιάζει το ΚΚΕ τα χθεσινά και προχθεσινά γεγονότα με την Λιβύη, το τουρκολιβικό σύμφωνο και τις κινήσεις της Τουρκίας. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την Τουρκία είναι γνωστή η ιστορία με τη Λιβύη και το τουρκολιβικό σύμφωνο. Εντάξτε, στα πλαίσια των ανταγωνισμών που έχουν ξεδιπλωθεί εδώ και χρόνια και είμαστε θεατές, αν θέλετε, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, για τον έλεγχο ή για μερίδιο, αν θέλετε, από τους πλωτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής ή συμμετοχή στους αγωγούς, αν θέλετε, στους δρόμους ενέργειας, να το πω έτσι. Και φυσικά εντάσσεται στις γενικότερες γεωστρατηγικές βλέψεις, αν θέλετε, παρεμβάσεις που κάνει η Τουρκία στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και προς Ανατολάς, αλλά και προς Βορρά. Και φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται εν αγνία των λεγόμενων συμμάχων ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποδαβλίζουν, αν θέλετε, με τη στάση τους τέτοιου είδους συμπεριφορές δημιουργώντας και εντάσεις, αν θέλετε, στην περιοχή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, έχω ένα μήνυμα που ήρθε από ένα φίλο Κροατή. Να σας το διαβάσω σε λεπτό, γιατί εδώ είμαστε. Λοιπόν, λέει το εξής, τελείως καλό προαίρετα. Έχω την αίσθηση ότι με τόσα λέει ο βουλευτής του ΚΚΕ δείχνει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να πάψει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν γίνεται να είναι μονίμως στην εξουσία η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει μήπως το κόμμα του να κάνει ταξική πάλι και να κερδίσει κάνα ψηφάκι παραπάνω. Εντάξει, ωραία. Δεν νομίζω αυτό. Το ότι υπάρχουν τα κόμματα και αυτά, ο ίδιος ο λαός τα ψηφίζει τα κόμματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ο λαός να καταλάβει την αιτία ή τις αιτίες, αν θέλετε, όλων αυτών που βιώνει και ποιος είναι ο υπεύθυνος. Από εκεί και πέρα, και φυσικά να τιμωρήσει τους πολιτικούς, να το πω έτσι, τις ηγεσίες ή τα κόμματα αυτά που με τις πολιτικές τους ξεδιπλώνουν, αν θέλετε, ενισχύουν τη στρατηγική αυτή σύμπλευση. Σε επίπεδο βεβαίως Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τη στρατηγική του κεφαλαίου. Εδώ τώρα, κοιτάξτε, γίνεται νομίζω κατανοητό. Αν κάποτε ήταν αυτό δυσνόητο για κάποιους, είναι κατανοητό. Όπως είναι, για παράδειγμα, περίτρα να αποδεικνύεται με το ζήτημα της ενέργειας. Ότι απέναντι στα συμφέροντα, τα τεράστια συμφέροντα οικονομικά, δηλαδή την κερδοφορία του κεφαλαίου των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων στην ενέργεια, τα δικαιώματα των λαών, του λαού μας κατ' επέκταση, σε ενέργεια για παράδειγμα, θα είναι ένα από τα ζητούμενα, αν θέλετε, ή η ενέργεια θα είναι είδος πολυτελείας. Αυτή είναι η αιτία. Και τα άλλα κόμματα φυσικά με τις πολιτικές τους στηρίζουν αυτή την κατεύθυνση. Άλιστα. Λοιπόν,
Κύριε... Άρα ή με το κεφάλαιο ή με τους εργαζόμενους. Αυτή είναι το ερώτημα και αυτό ας μπορέσει, αν θέλει ο ακροατής, ρητορικά το βάζω εγώ, αλλά ο ίδιος ας το σκεφτεί. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, να σας ευχαριστώ. Και φυσικά από εκεί και πέρα τα κόμματα τα οποία τοποθετούνται απέναντι σε αυτό το ερώτημα και πώς τοποθετούνται. Μάλιστα. Όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.